Βλέπουμε ότι όχι απλώ κάνει μυστική διπλωματία. Άρα, σε ένα θέμα που για μένα θα έπρεπε οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιδιώκει συνενέσει, συνθέσει και συνεννόηση, και πάλι η κυβέρνηση κινείται με μικροκομματική ε, λογική, με τακτικισμού και με μια λογική διχαστική. Και όλο αυτό που λέμε τώρα και με τα σύλλαλη τρία, όλα αυτά ε, δεν είναι ότι δεν προκύπτουν και από την τακτική τη κυβέρνηση να δημιουργεί, αν θέλετε, και μια μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Που Κάποιοι, οι περισσότεροι, εκφράζονταν αν θέλετε αυθόρμητα, αλλά εγώ θα κρατήσω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το τι κρύβεται πίσω από αυτά τα συλλαλητήρια, mm -hmm. ποιοι δηλαδή θέλουν να εκμεταλλευτούν την αγωνία, την αγωνία των πολιτών, την εύλογη αγωνία των πολιτών. Mm -hmm. Και γι' αυτό και θα σας ξεκαθαρίσω από την δική μου πλευρά ότι δεν μπορώ να πω σε κανέναν πολίτη πώς θα εκφραστεί, διότι Ενή. είναι δημοκρατικό δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο να εκφράζει το καθένα με τον τρόπο που πιστεύει, ε, να εκφράζει αυτό δηλαδή που είναι το σύναισθημά του ε, και τα πιστεύω του, αλλά ε, αφενός στην εξωτερική πολιτική πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι, αφετέρου... Δεν λύνονται τα προβλήματα ε, με τα συλλαλητήρια. Μάλιστα. Άρα δημοκρατικό δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώσει, ναι. να δηλώσει με τον τρόπο προφανώς. αυτό ε, αυτά που πιστεύει. Προσωπικά κρατώ μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη και για την σκοπιμότητα των συλλαλητήριων αυτών, αλλά κυρίως με το τι κρύβεται από πίσω.